Μια ζωή γεμάτη. Γεμάτη αμέτρητες στιγμές που έμειναν στην ιστορία και τον καθιέρωσαν στο μυαλό πολλών ως ένα σύμβολο αγώνα. Αυτή είναι η ζωή του κριτικού Φίβου Ιωαννίδη, ενός ανθρώπου που βίωσε τη δικτατορία, την αντίσταση, συνελήφθη και βασανίστηκε, ενώ συμμετείχε ενεργά στην πολιτική δράση της μεταπολίτευσης. Όπως τονίζει όμως ο ίδιος από το Ηράκλειο όπου βρέθηκε, ό,τι και αν έζησε, ήταν ένα πανεπιστήμιο για τον ίδιο και για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του. Είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτοβιογραφικό, γιατί επειδή έζησα μια περιπετειώδη ζωή, περιλαμβάνει και πολλούς άλλους ανθρώπους. Αναφέρεμαι δηλαδή και σε πολλούς άλλους, όχι μόνο στον εαυτό μου, διότι είναι μεν αυτοβιογραφικό όπως είπα, αλλά έχει και μια έκταση μεγαλύτερη, ας πούμε. Το βιβλίο του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διετέλεσε και υφυπουργός, με τίτλο «Μια ζωή γεμάτη», παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο με πλήθος ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, αλλά και πολιτών να τον τιμούν με την παρουσία τους. Ο γιος του σπουδαίου πολιτικού και αντιστασιακού, Γιάννης Ιωαννίδης, περιγράφει στην Κρήτη TV κάποια από τα σπουδαία γεγονότα που βίωσε και ο ίδιος ως παιδί δίπλα στον πατέρα του. Για οποιοδήποτε γιο, όταν ο πατέρας του έχει ζήσει αυτές τις περιπέτειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ τον πατέρα μου τον γνώρισα 7 χρονών, γιατί πριν ήταν φυλακή επί δικτατορίας. Μπήκε φυλακή όταν ήμουν εγώ ενός και βγήκε όταν ήμουν 7. Άρα όλα αυτά τα βίωσα πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι να πηγαίνω να τον επισκέπτομαι στη φυλακή. Θυμάμαι όταν αποφυλακίστηκε. Θυμάμαι όταν ήρθε ο Αλέκος Παναγούλης με τη φαλάτη στο σπίτι μας, ακόμα η δικτατορία. Θυμάμαι τις πολιτικές του περιπέτειες, τις νίκες, τις ήττες, γιατί είχε και πολλές τέτοιες. Και βεβαίως όλα αυτά είναι πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ σημαντικά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Φίβος Ιωαννίδης στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του στο Ηράκλειο συναντήθηκε με παλιούς γνώριμους και θυμήθηκαν μαζί ιστορίες από το παρελθόν. Ο Φίβος είναι μια σημαντική προσωπικότητα της πόλεως. Εδώ δικηγόρησε, όσο πρόλαβε να δικηγορήσει, γιατί παρέμεινε στη φυλακή πολλά χρόνια. Κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, αλλά ήμουν και μάρτυρας. Περιστατικό που περιγράφονται μέσα και αυτό προκαλεί η ιδιαίτερη συγκίνηση. Για μένα αλλά και για τη γενιά μου ευρύτερα στον επαγγελματικό μας χώρο, το μικρό του όνομα αποτέλεσε και αποτελεί αυτό που λέμε σήμα κατά τεθέν, συνώνυμο της αντιστασιακής δράσης στη Χούντα των Συνταγματαρχών και στην υπεράσπιση των δημοκρατικών και ατομικών ελευθεριών του πολίτη. Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, ο Φίβος Ιωαννίδης περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη διαδρομή του όχι μόνο στη μεσοπολεμική Κρήτη, την κατοχή και την πολυετή φυλάκισή του, αλλά και την πορεία του στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Γεγονότα που μένουν ανεξίτηλα στην ιστορία και πλέον είναι καταγεγραμμένα μέσα από τα βιώματα του ίδιου στο βιβλίο του «Μια ζωή γεμάτη».